Οι γονείς μου έφυγαν από τη Σερβία για την Κύπρο για να βρουν μια καλύτερη ζωή. Και μετά από λίγο καιρό ακολούθησα εγώ με τις αδερφές μου. Στην αρχή είναι δύσκολα, αλλά όποτε έρχονται αυτά τα ωραία πράγματα, θέλω να ξεχάσω τα προηγούμενα. Ο Μίλαν ήταν από μικρό παιδί, πολύ ζωηρός. Δίπλα από σπίτι είχαμε κήπεδο και τρέχε συνέχεια εκεί, από πρωί ως το βράδυ. Το ταλέντο δεν είναι αρκετό για να καταφέρεις κάτι, χρειάζεται πείσμα, σκληρή δουλειά. Το μεγαλύτερο προτέρημα του Μίλαν είναι η υπομονή του και η επιμονή του. Είμαι σίγουρη ότι ό,τι και να έκανε θα ήταν πετυχημένος, πρωταθλητής σε κάτι άλλο. Ο Μίλαν ξεχώρισε από τον πρώτο μήνα της συνεργασίας μας για τον λόγο ότι είχε μια ποιότητα σαν αθλητής, η οποία του έδινε τη δυνατότητα να μπορέσει να βελτιώσει πιο γρήγορα τις αξίες αυτές που χρειαζόταν για να φτάσουμε σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Όταν ήμουν μικρός δεν φανταζόμουν ότι θα τρέχω με τους κορυφαίους αντιποδιστές στον κόσμο, τους οποίους πριν λίγο καιρό τους έβλεπα στην τηλεόραση, αλλά με τη σκληρή δουλειά κατάφερα να βρεθώ μαζί τους και ακόμα να τους κερδίσω. Είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να κάνει όνειρα και να βάζει στόχους και να τους κυνηγάει. Πρωταθλητή Ευρώπης ή πολύ μεγάλο αθλητή σε κάνει σίγουρα μια μίξη από αξίες που μπορείς να έχεις. Πάντα έλεγα ότι ο Μίλαν όποτε έρχεται στον τοίχο δεν πάει πίσω. Πάει μια φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά το περνάει. Είναι όνειρο κάθε αθλητή να συμμετέσχει έστω και μια φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εγώ το έκανα πραγματικότητα. Η συμβουλή μου στους νέους είναι να κάνουν όνειρα, να παλεύουν για τα όνειρά τους και να τα κάνουν πραγματικότητα.